Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας στο να ενημερώσουμε τους Δημότες του Δήμου Κορινθίων για το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Τα θέματα που απασχόλησαν το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ήταν δύο. Στην ουσία, ένα θα λέγαμε. Ήταν η επιχορήγηση της αθλητικής η επιχορήγηση αθλητικού σωματείου ΠΑΣ Κόρινθος και η αποδοχή συμφωνίας με ΠΑΣ Κόρινθος. Τι είναι αυτά? Το ένα ήταν ένα αίτημα του Συλλόγου ΠΑΣ Κόρινθος για μία χρηματοδότηση, οικονομική στήριξη για την πορεία της ομάδας, να βοηθήσουμε όλοι. Βλέπουμε ότι έχει αναλάβει καινούρια διοίκηση, δίνει όλη της τον εαυτό, βοηθώντας την ομάδα. Δύο αγώνες έχουν μείνει ακόμα, να ανέβει στη Β' Εθνική. Σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει όλοι να συνδράμουμε, ο καθένας όπως μπορεί, είτε με την παρουσία μας στο γήπεδο, είτε με την οικονομική στήριξη, όπως αυτό που αποφασίστηκε από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Παράταξη Νίκου Σταυρέλη. Να επιχορηγηθεί το σωματείο αυτό με 50.000 ευρώ, φτιάχνοντας τη διάθεση και την ψυχολογία του Συμβουλίου της ομάδας και των παιχτών, ανεβαίνοντας η ψυχολογία, θα έλεγα, σε όλες τις περιπτώσεις καταφέρνουμε πάρα πολλά. Στο δεύτερο θέμα που ενσωματώνεται με τον πρώτο ήταν η επιχορήγηση ανταυτού της ομάδας ΠΑΣ Κόρινθος ιδιοκτησίας του γηπέδου που έχει στην κάτοχή της, του συγκισμού. Της παλιάς ομάδας, θα λέγαμε, όσοι θυμάστε και όσοι θυμόμαστε, Άρεος Κορίνθου. Είναι ένα γήπεδο που θα έλεγα ότι υπάρχουν συναισθηματισμοί. Βγαίνουν μέσα από εκεί συναισθηματισμοί και ειδικά από τους συγκισμιώτες, οι οποίοι ήρθαν τα πριν τα χρόνια, από ό,τι ακούσαμε και χθες από διάφορες τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τη Μικρά Ασία, οι οποίοι κατοίκησαν και έδρευσαν στο συγκισμό και σιγά σιγά αυτοί πετραδάκι έφτιαξαν αυτό το γήπεδο. Γι' αυτό λέω, υπάρχουν συναισθηματισμοί που δένουν πολλά πράγματα και αυτά δεν πρέπει να τα καταρρύπτουμε. Και θέλω να πω ότι τα δύο θέματα αυτά ενσωματωμένα ένα ήταν ένα πράγμα αυτονόητο που έπρεπε να κάνουμε χθες όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στην αίθουσα αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα αυτό δεν ήταν παραπάνω από ένα τέταρτο συζήτηση έως 20 λεπτά. Τοποθετείται ο Δήμαρχος επί της εισηγήσεως, τοποθετούνται οι αρχηγοί των παρατάξεων και το θέμα μετά έρχεται προς ψήφιση ομοφωνώντας όλοι. Θα πρέπει τώρα να σας ενημερώσω το τι ακριβώς μελιγενέστε με την ΠΑΣ Κόρινθο και την παραχώρηση του γηπέδου στο Δήμο Κορινθίων. Για αντάλλαγμα στο Δήμο Κορινθίων, μάλλον θα το πω διαφορετικά, θα ξεκινήσω διαφορετικά. Ο Δήμος παραχωρεί τις γηπεδικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου για την ομάδα ΠΑΣ Κόρινθος, το γήπεδο, να είμαστε ξεκάθαροι, να μην υπάρχουν παρερμηνίες, το βοηθητικό, το γήπεδο μάλλον που θα γίνει με φυσικό χλωοτάπητα, θα ξεκινήσει η μελέτη και η δημοπράτησή του εντός των ημερών. Δεύτερον, το βοηθητικό γήπεδο θα γίνει με συνθετικό χλωοτάπητα, το οποίο εκεί πέρα θα είναι ο χώρος ο οποίος θα κάνουν τις προπονήσεις, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο χλωοτάπητας καταπονείται πάνω από 2 ώρες όταν είσαι συνέχεια. 2 αίθουσες στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου, τα αποθητήρια και το γυμναστήριο. Ο χώρος του στίβου θα ανήκει σε όλους τους δημότες, σε όλα τα αθλητικά σωματεία, σε όποιον θέλει να πάει στο γήπεδο να αθληθεί.
Δεν το απαγορεύει αυτό κανένας. Εν συνεχεία, ανταυτού, η ΠΑΣ Κόρινθος, το Σωματείο, δίνει και καταχωρεί στο Δήμο Κορινθίων, όπως είπα και πριν, το γήπεδο του συνοικισμού, ο οποίος Δήμος θα έχει όλη τη διαχείριση. Δηλαδή, θα αθλείται και θα κάνει προπονήσεις και θα αγωνίζεται η ομάδα του Κύψελου, η ομάδα του Αστέρα και οι ακαδημίες της Κορίνθου σε αυτό το γήπεδο. Με μία παρέμβαση που έγινε πριν ακόμα ξεκινήσει η καινούργια Δημοτική Αρχή, γιατί αυτό το γνωρίζω λόγω της ιδιότητάς μου ως Περιφερειακός Σύμβουλος, το γήπεδο αυτό χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με 360.000 ευρώ, το οποίο ήταν να γίνει χλωοτάπητας φυσικός. Και εδώ πέρα έχουμε δύο προβλήματα. Αν γινόταν χλωοτάπητας φυσικός του συνοικισμού και χλωοτάπητας φυσικός στο δημοτικό στάδιο, αυτή τη στιγμή η πόλη της Κορίνθου δεν θα είχε γήπεδα να αθληθούν διάφορα σωματεία. Γιατί δεν μερίμνησε ποτέ κανένας ως τώρα να έχουμε 3-4 γήπεδα περιμετρικά και περιφερειακά στην πόλη της Κορίνθου. Συνεχίζοντας, η παρέμβαση που έκανε ο Δήμαρχος στον Περιφερειάρχη, ζήτησε και έκανε το αίτημα να γίνει ο χλωοτάπητας συνθετικός, να μπορούμε να αθλούνται οι ακαδημίες και όποια άλλη ομάδα ο Δήμος Κορινθίων πει και ζητήσει ή ο κάθε σύλλογος. Αυτή η παραχώρηση του γηπέδου θα είναι για 10 χρόνια στο Δήμο Κορινθίων που θα έχει τη διαχείριση. Εμείς σαν Δήμος Κορινθίων θα δίνουμε 50.000 ευρώ στην ομάδα της Κορίνθου, εφόσον είναι στη Γάμα και με το καλό που το θέλουμε όλοι να ανέβει στη Β' Εθνική. Θυμόμαστε τις ιστορίες αυτής της ομάδας, τις πιο παλιές, τους ποδοσφαιριστές που είναι και εν ζωή τώρα και βγάζουν και διάφορα βίντεο και φωτογραφίες στο διαδίκτυο και όλοι ζούμε την ιστορία αυτή του παρελθόντος, την καλή στην Α' Εθνική, της Μπάρτσας που λέγαμε, να το πούμε λίγο έτσι. Οπότε πρέπει εδώ όλοι μαζί να συμφωνήσουμε να πάει η ομάδα μπροστά. Το στενάχωρο εδώ είναι ότι, για να τελειώσω το και να κλείσω μάλλον αυτό, εάν η ομάδα, θα πει κάποιος 50.000 ευρώ συνέχεια, όχι, αν η ομάδα πέσει από τη γάμα κατηγορία προς το ερασιτεχνικό ή στη Δέλτα Εθνική, θα έχουμε να δώσουμε 10.000 ευρώ. Θα μειωθεί η χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή, τα δύο θέματα αυτά, ειδικά το πρώτο, που είναι η επιχορήγηση, όπως είπα και το τονίζω πάλι, ποιος Κορίνθιος αυτή τη στιγμή, δηλαδή ντρέπομαι που είμαι σε αυτή τη θέση και αυτή τη στιγμή και ενημερώνω, ποιος Κορίνθιος αυτή τη στιγμή δεν θέλει να δώσουμε 50.000 και 70 και 100. Όλοι μαζί, αν μαζευτούμε και βάλουμε από ένα-δύο ευρώ, θα μαζέψουμε τα λεφτά. Οι δημοτικοί σύμβουλοι εδώ πέρα να βάλουν 500 ευρώ καθένα, θα μαζέψουμε τα λεφτά. Για να στηρίξουμε αυτή την ομάδα που είχαμε τα τόσα χρόνια την αγωνία μας αυτή, έτσι, να πάει μπροστά. Και το άλλο, αυτή τη στιγμή, όταν βλέπει ο νέος τον αθλητισμό και ανεβαίνει και στηρίζεται, θα συνεχίσει κι αυτός. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι καταψηφίστηκε από την παράταξη Συμμαχία Πολιτών και το ένα και το άλλο. Θα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Μπίτζιο που διαφοροποιήθηκε τις ψήφους του υπέρ της πλειοψηφίας. Στη συνέχεια, η Πράσινη Πόλη και αυτή ομόφωνα στήριξε την απόφαση αυτή του Δημάρχου και είναι λυπηρό για αυτό που είπα πριν από ανθρώπους να καταψηφίζετε που ξέρουν και γνωρίζουν την κοινωνία της Κορίνθου, εκτός αν δεν είναι Κορίνθη. Και θα πω και το άλλο κλείνοντας ότι 2024 4 γήπεδα Σταυρέλης τελειώνουν, μπαίνουν και λειτουργούν νομιμότατα για τους αθλητικούς συλλόγους.
4 χρόνια Νανόπουλος, Συμμαχία Πολιτών. Κανένα, μα κανένα γήπεδο. Ευχαριστώ.